Καλημέρα, τι κάνατε, πώς είστε σήμερα, είστε καλά, ξυπνήσατε καλά. Τι είναι αυτό το φλό που έχει σήμερα. Ξέρεις τι, από το τραγούδι το τα. Είναι μήπως ότι κρυώνεις. Κρυώνω πάρα πολύ. Κρυώνει πάρα πολύ σήμερα εδώ. Είμαστε εδώ στο Locker Report, το πιο τρελό δελτίο ειδήσεων που έχουμε στο MAD TV και στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι. Και σήμερα έχουμε έρθει με τα λογάκια. Σήμερα, ναι, κοίτα. Πόσα άλογα, ε. Παράλογο. Ρε Μινά, στο χωριό σου έχουν άλογα. Γαϊδούρια. Γαϊδούρια. Τι είναι το γαϊδούρι. Το γαϊδούρι είναι... Όχι, 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 δεν είναι. Τι είναι το γαϊδούρι. Το... Το γαϊδούρι είναι το... Το μικρούλι άλογο. Σε καταλαβαίνω, είμαι και εγώ από χωριό. Δεν είμαι από χωριό. Η μάνα μου είναι από χωριό. Καλά, δεν είσαι. Το γαϊδουράκι είναι το μικρούλι, βρε. Το μικρούλι άλογο. Όχι, το γαϊδούρι είναι αυτό που είναι πάντα με το θήκο εκεί. Ρε Σιμινά, το γαϊδούρι είναι... Τι ακριβώς, είναι διασταύρωση... Όχι, είναι διασταύρωση του άλογο με την γέγουα. Κανονική ράτσα γαϊδουριού. Α, υπάρχει κανονική. Αλλά το γαϊδούρι δεν μπορεί με γαϊδούρι. Είναι γέγουα με άλογο. Όχι, είναι γαϊδούρι με γαϊδούρα. Ρε Σι, δεν είναι... Τέλος πάντων. Μούλα, ναι. Μούλα το λέμε στις ιστορικά. Ωραία, ξεκινήσαμε και σήμερα. Μαθαίνουμε από ζώα, γιατί είμαστε και αλλά εμείς αυτά που φοράμε είναι άλογα. Παράλογο. Τι θέλω να πω. Έλα. Παιδιά, έχουμε Twitter, να μην το ξεχάσετε. Είναι παπάκι Locker Report MAD TV. Και στη σελίδα του Facebook, κάτω από τη φωτογραφία του Locker Report, μπορείτε να μας κάνετε comment. Έτσι. Και έχουμε και τα πρώτα μας tweets για σήμερα. Η Δώρα μας λέει. Καλημέρα, παιδιά. Φραν. Τι καλό θα φάμε σήμερα, κουραμπιέδες ή μελομακάρονα, τι τρώτε στην Ισπανία τα Χριστούγεννα. Κομέμος μαντεκάο. Δηλαδή. Η χαμόν ντε πάτο. Χαμόν ντε πάτο, τι είναι αυτά. Χαμόν ντε πάτο είναι χαμόν, ξέρεις τι είναι το χαμόν. Κάτι μου είπε σε κρέας. Όχι, χαμόν ντε πάτο. Είναι σαν το προτσούτο, το ζαμπό. Το προτσούτο. Αλλά από παπάκι. Παπάκι, το κουά. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Απέσιο. Πολύ ωραίο, μην πει απέσιο γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα μου φέρεις να φάω, να δοκιμάσω. Να μην έρθεις εσύ σπίτι να το δοκιμάσεις. Δεν έχω φάει ποτέ πάπια. Να το φέρω εγώ εδώ, τι είμαι εγώ το delivery. Όχι, παιδί μου. Εντάξει, θα έρθω στο σπίτι σου να δοκιμάσεις. Τέλος πάντων, τι. Λοιπόν, και η Oops Boops μας λέει, τι έμαθα, Φραν, σ' αρέσουν τα γεμιστά. Δύο ταψιά θα πω στη μάνα μου να σου κάνει. Ναι, αλλά να είναι ντομάτα, να μην είναι... Ντομάτα θέλει. Πιπεριές. Γιατί δεν σ' αρέσει πιπεριά, χαλάει. Με πράσινη μ' αρέσει. Το έχω δοκιμάσει και με κόκκινη, βαρύ. Αλλά μετά μου είπαμε ότι με κόκκινες πιπερίες είναι περίεργο να το φτιάξουν. Δηλαδή δεν γίνεται. Με κόκκινη πιπεριά δεν φτιάχνετε το γεμιστό. Εγώ το έχω δοκιμάσει και με κόκκινη πιπεριά. Με την πιπεριά την κόκκινη, την κλασική που έχει μέσα τα σποράκια. Ναι. Δεν γίνεται ρε με αυτό. Ναι. Και στο Facebook έχουμε comments που λέει ο κολλητός μου Μίκη. Αυτό είναι το όνομα του παιδιού, είναι ο κολλητός μου. Ναι. Λέει ήσασταν τέλεια στο Φώτης και Μαρία. Παιδιά, η Μαντό δεν μοιάζει με την Δωρέτα. Την Παπαδημητρίου, την Τωρέτα. Αυτή που κέρδισε το dance. Ρε εσύ, αν σου πω ότι μου το έχουν ξαναπεί. Έχει ένα μπαν. Τι εννοούν άειρε, έτσι που μοιάζει, αλλά δεν μοιάζει. Ξέρεις με ποιες μου λένε, με τρεις. Η Μαντό ήταν σταρέλα, η Τωρέτα είναι όμορφη, αλλά η Μαντό είναι μόνο. Είναι όμως, είναι και θεά και η Τωρέτα. Ναι. Μία μου λένε με την Τωρέτα, μία με την Οικονομάκου και με τη Στικούδη. Ναι. Με αυτές τις τρεις. Και με την Αμαζόνα δεν σου το λένε. Η Αμαζόνα. Η Αμαζόνα, όχι, η Αμαζόνα ήμουν εγώ, ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Και ο Άκης λέει, παιδιά, πάλι καλημέρα από Κινέτα. Τώρα πια δεν σας χάνουμε ποτέ. Είστε οι καλύτεροι, συνεχίστε έτσι. Σούπερ. Μια χαρά, ευχαριστούμε, Άκης. Ευχαριστούμε. Από Κινέτα που σου είπα, που είναι η Ζωζόκα. Η Ζωζόκα. Ναι. Η Ζωζόκα. Δεν ξέρω να πάμε τη Ζωζόκα. Στην Κινέτα. Πάμε στην πρώτη είδηση, Μαντώ. Πάμε. Μπάμος, δώσε. Γιατί παρετήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα... κύριος Χιούφας. Άκου. Χαμός. Την παρέτησή του αναμένεται να υποβάλει από το βουλευτικό του αξίωμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Χιούφας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε πριν λίγο ένα τηλεοπτικό δίκτυο, δεν λέω ποιο. Ο βουλευτής Τρικάλεων επικαλείται λόγους υγείας. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλο. Ναι. Αν δεν το γνωρίζει κανείς, γιατί να το βάλουν. Σίγουρα θα το γνωρίζουν για να το βάλουν εκεί. Ποιον βάλανε κάποιον που τότε βρήκανε. Τότε τσάμπα το πίθετο. Το Αναγνωστόπουλο. Ναι. Γιατί καλέ. Αναγνωστόπουλο δεν σημαίνει ότι δεν το ξέρει κανείς. Δεσκονοφίδο. Αναγνωστόπουλο. Ανάγνωστο. Ότι δεν έχει διαβαστεί ποτέ. Το άλλο είναι ότι είναι από Πελοπόννησο. Το αγνώριστος από το Πελοπόννησο. Θέλω να μου πεις τη συνειρμική σου πορεία. Τη συνειρμικού τι. Τη συνειρμική σου πορεία. Τη συνειρμική μου πορεία. Πώς το σκέφτηκες στο μυαλό σου και κατέληξες ότι... Εδώ στην Ελλάδα, Παπαδόπουλο, ναι. Αλεξόπουλο, Αλεξανδρόπουλο,
Όλα αυτά, αυτό. Το ουλό είναι από το Πελοπόννησο, δεν είναι. Αναγνωστόπουλο είναι το αναγνωστό από το Πελοπόννησο. Α, δεν είναι απαραίτητο, γιατί και εμένα που με λένε γαστερά του. Έχεις πρόβλημα στη γαστροεντερίτιδα. Εκτός από αυτό, ότι το «α» του το τελευταίο και καλά είναι κεφαλονίτικο. Αλλά εγώ είμαι από κεφαλονιά. Βέβαια να μου πεις «επτάνησα» είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, το «α» του είναι «επτάνησα». Και... ναι. Δεν είναι τα δωδεκάνησα. Όχι, άλλα τα δωδεκάνησα. Από Κέρκυρα είμαι καλέ. Ιόνιο. Αφού έχετε πολλές νησιά. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στο Gypsy Heart να στο αφιερώσω έτσι, γιατί το θέλω σήμερα. Κοραθόν χιτάνο, κοραθόν χιτάνο. Και επιστρέφουμε. Κοραθόν χιτάνο. Χιτάνο, σύ. Χιτάνο, σύ. Σήμερα τι συμβαίνει. Και δεν έχουμε και καμιά σόμπα, ρε φραρίτο. Είμαστε εμείς πολύ μάγκες και σήμερα είπαμε να φορέσουμε οι δύο αμάνικοι με... Πόσους βαθμούς έχουμε, έλατε, περίμενε, περίμενε. Εγώ. Περίμενε, το γράφει εδώ. Δύο. Το... Όχι, όχι, δύο. Όχι, δύο. Ένα. Εδώ γράφει ένα. Λες ρε. Ναι, αλλά αυτό πρέπει... Α, αυτό ήταν όταν έφυγα από το σπίτι. Τέλος πάντων, θα το πούμε μετά από... Α, όχι, έχουμε 9. Είπα κι εγώ ένα, άμα ήταν ένα και θα εδώ στην Παλίνη. 9, μπορείς να πας παραλία ακόμα. Έτσι και είχε ένα, θα ήμασταν εμείς τώρα έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, είμαστε εδώ στο Λοκαρυπόν, γυρίσαμε. Χορέψατε με τη Μέρη, δεν χορέψατε. Η Μέρη χορεύει πάρα πολύ καλά. Ναι. Μα Gypsy Heart, όλα τα χορεύει η Μέρη, η κοπέλα μας. Τι να κάνουμε. Και στο σοου είναι πρώτη. Είναι η πρώτη, δεν την βάλουμε η πρώτη, αλλά είναι η πρώτη. Όχι που να απενέψουμε το σπίτι μας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η δεύτερη, αλλά δεν ήταν η δεύτερη, ήταν η πρώτη. Στις καρδιές μας ήταν η πρώτη. Ναι, στις καρδιές μου και στην ποιότητα από το χορό. Ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί έχει ποιότητα. Το άλλο παιδί χόρεψε το Michael Jackson, που δεν λέω ότι δεν το έκανε καλά. Ο Μπουρούτσος. Αλλά έκανε το moonwalking αυτό και γι' αυτό. Όχι γι' αυτό, εντάξει, χωρίς καλά αυτό, η ναι, είναι, τους, ρε. Τους άγγισε λίγο την καρδούλα ότι και καλά ήταν Michael Jackson, αλλά η Μέρη το έκανε καλύτερα. Τέχνη. Ήτανε καλύτερα. Ο Michael Jackson. Άσε με. Michael Jackson. Michael Jackson. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πώς θα λες. Michael Jackson. Michael Jackson. Έλα ρε παιδιά, τώρα με τον άνθρωπο, το συγχωρεμένο. Που πάμε στην επόμενη. Μπάμος, δώσε, μπάμος. Θέση για τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για την εμπλοκή των Δήμων στο ζήτημα των επανασυνδέσεων του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή ακόμη και αποπληρωμή από τους Δήμους στον κομμένο λογαριασμό της ΔΕΗ, πήρε την Τρίτη ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ο οποίος χαρακτήρισε επικοινωνιακές ρουκέτες τα όσα δήλωσαν σχετικά άλλοι τοπικοί άρχοντες. Δηλαδή, τι, στην ουσία διαψεύδει ότι στα νοικοκυριά αυτά που χρωστάνε ρεύμα δεν θα δώσουν βοήθεια. Επικοινωνιακές ρουκέτες, λέει. Ναι, εγώ το μόνο που λέω είναι ότι είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα με το ΔΕΗ, γιατί άκουσα και εγώ τις προάλλες ότι μπορεί αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη και δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι, μπορεί να αργήσει να τους ανασυνδέσουν το ρεύμα μέχρι μετά τα Χριστούγεννα. Πω, πω, δηλαδή μαύρα Χριστούγεννα. Επειδή δεν κάνει κρύο, επειδή δεν είναι ανάγκη να έχεις φως στο σπίτι και ρεύμα, θα περιμένουμε. Έλα, τόσο εύκολο είναι να μπεις στο υπολογιστή να πει πώς θα είναι πλήρωτη αυτά, μπρουλουδου, έλα, όλοι φως. Ρε, εσύ ξέρεις τι θα έπρεπε να γίνει. Χώρα του φως, δεν λένε. Του φωτός. Του φωτός. Ξέρεις τι θα έπρεπε να γίνει. Εγώ θα έλεγα όλοι αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτές να πηγαίνανε έτσι μία μέρα μόνο στα σπίτια όλων αυτών των αγανακτισμένων ανθρώπων που δεν έχουν φως, που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν να φάνε κυριολεκτικά. Συγγνώμη που τα λέω έτσι. Πες τα, αγάπη μου. Να δούνε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι για να καταλάβουν. Χάλια ζουνε. Ζούνε πολύ άσχημα, πολύ... Δεν είναι αυτό ζωή. Σε συνθήκες, ρε παιδιά, να πούμε του 50 και έχουμε φτάσει στο 2014. Το ρεύμα είναι σημαντικό. Για μίγα. Ας πούμε, το καλοκαίρι, αν σου λείπει το ρεύμα, όχι, θα σκάσεις από τη ζέστη. Αλλά θα έχεις μέχρι τις 9 φως. Κλάρο κι εσύ. Κλάρο κι εσύ. Ναι. Α, κλάρο. Αλλά μπορείς και να κάνεις μπάνιο με το νερό, όχι τόσο καυτό. Αλλά τώρα είναι ανάγκη να έχει ρεύμα. Τώρα είναι ανάγκη. Τέλος πάντων. Μπάμε στην επόμενη είδηση. Πάμε σε ένα break και γυρίσουμε εδώ. Σήμερα θες πολλά διαλύματα. Θέλω διαλύματα, έτσι, γιατί κάνει κρύο και θέλω να το κάνω. Πω. Περίμενε. Σήμερα δεν το έχουμε ζητήσει. Πάμε άλλη μία. 1, 2, 3. Έλα καλέ. Δεν ξέρω να το κάνω. Περίμενε. Έλα. Όχι, θα το κάνω εγώ μόνος μου. Δεν είναι. Μόνος μου, άστο. Ποιο είναι αυτό, καλέ.
Δεν μπορώ. Αυτό είναι σαν σπουργίτι ψόφιο. Χάλια. Σαν είμαι πολύ άχρηστος. Έλα, ένα, δύο, τρία. Αυτό είναι ο αητός. Ο αητός. Ρεπα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Να πούμε μου καλημέρα. Είναι τα κατσίκια εδώ. Οχ, τα γίδια στο Μαντρί. Τα γένια στη Μαδρίτη. Όχι, στο Μαντρί, βρε. Τα γένια στη Μαδρίτη. Τα γένια. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας λέει: δεν έχουμε σχολείο σήμερα και είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω live και θέλω να πω πως είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Τρελά. Η Κατερίνα μας λέει: Φραν, είσαι θεός. Μαντώ, είσαι τρέλα. Γεια σου, ρε Κατερινάκη. Είμαι θεός. Ευχαριστώ που είμαι τρέλα. Είσαι τρέλα. Είμαι τρελή. Όχι, τρέλα. Τρέλα. Άλλο το κόνσεπτ, άλλο με κορδέλα, κοίτα. Τι όμορφη είσαι σήμερα, αγάπη μου, με αυτό το φιωγάκι ροζ που σου έχουν βάλει εκεί. Έχουμε και ένα παράπονο. Ένα παράπονο, έτσι. Ξέρεις τι μας λέει ο Μάνος. Τι μας λέει. Καλημέρα και στους δύο. Ένα τραγουδάκι περιμένω εδώ και τρεις μέρες. Άντε να δω πότε θα το βάλετε, το ρε Μάνο. Το Go Gentle. Ποιο είναι, ρε Σιμάνο, το Go Gentle. Μας ζήτησε ο Μάνος και το βάλαμε, νομίζω. Στείλ το Μάνο. Όχι, το βάλαμε το Go Gentle εχθές. Ναι, αλλά αυτό μας είχε ζητήσει ο Μάνος, δεν θυμάμαι. Όχι, Go Gentle το βάλαμε χθες εδώ. Μάνο, αν δεν σου κάνει ένα κόμπο, στείλουμε στο τραγουδάκι να το δούμε, να σου γιατί το παίξουμε. Γιατί μήπως δεν θυμάμαστε καλά, αλλά εγώ νομίζω ήταν το Go Gentle. Και το βάλαμε χθες. Του Robbie Williams. Ροβιέ Williams. Ροβιέ Williams. Μιτσαέλ Τζάκσον. Μιτσαέλ Ντόουγλας. Αυτή είναι ονόματα, μεγάλα έτσι, η φίρμα. Έτσι, σωστά τα λες. Και πάσα τώρα. Ο Νικόλας μας λέει, χτες το πρωί δεν κατάφερα να σας δω λόγω δουλειάς, αλλά σας είδα μετά στο Φώτη και τη Μαρία. Είστε αγαπάκια, καλημέρες. Γεια σου, ρε Νικολάκο. Περάσαμε πάρα πολύ καλά χθες στο Φώτης και Μαρία. Να πούμε και ευχαριστώ στο Φώτης και Μαρία και όλη την ομάδα. Και όλο το κανάλι που... Πώς είναι, Νοστρατάρον, πώς είναι Νοστρατάρον. Ήταν μαζί μας πάρα πολύ καλή. Πολύ, ναι. Πολύ συμπαθητικούλη, όλα. Και αυτή η Μαρία, ρε, τι όμορφη που είναι από κοντά. Ναι, είναι όμορφη. Γυναικάρα, έτσι. Είναι όμορφη γυναίκα και είναι και ψηλή. Πολύ ψηλή. Ναι, είναι πολύ όμορφη η Μαρία. Και πολύ ευγενική, πολύ, πώς είναι, πολύ φιλόξενη. Φιλόξενη. Και ο Φώτης, ο Φώτης, Φώτης είναι παιδί. Γλυκολίνος. Είναι πολύ cool. Respect. Είναι πολύ cool. Πήγε αυτό. Να πει ένα πολύ έσουν cool. Τιό, όπως λέμε στην Ισπανία, έχουν τιό κοχονούδο. Δηλαδή... Γιο. Έτσι, τέλος πάντων, ευχαριστούμε και στο πολύ. Facebook έχουμε η Άντζελα που μας λέει καλημέρα. Ναι. Η Νίκη, καλημέρα, γλυκούλια. Μαντώ, στις ομορφίες σου όπως πάντα. Φράν, εχθές διάβασα την αρχαία μορφή της γλώσσας σου. Δηλαδή, τι? Λατινικά. Α, λατινικά. Βάλε το, τα λατινικά. Άσχετα, παιδιά, πιστεύω πως ταιριάσατε πολύ. Σας παρακαλώ, παντρευτείτε να γίνω κουβάρα σας. Δώσ' μου το χέρι σου, αγάπη. Αχ, κάτσε καλέ, θα πέσω. Έτσι, να μην φύγεις. Ω Χριστέ. Και εξωκοσμική ύπαρξη. Αυτό τι όνομα είναι τώρα, με κορυδεύετε. Ότι... Εξωκοσμική. Από άλλο γαλαξία. Μια χαρά. Τι παιδιά, πού? Χρειάζομαι μια συμβουλή οπωσδήποτε. Τι θες, πες μας. Εμείς θα σου απαντήσουμε. Τιένες προβλέμας, να το προκούπες. Παράσεις το όμως Μαντώ η Γιώκη. Μιλά, την είπε ή απλά ρωτάει. Τι συμβαίνει. Όχι, μας είπε ότι έχει ένα πρόβλημα. Δεν μας είπε τι πρόβλημα έχει. Στείλε μας καλέ να μας πεις. Αν είναι το ρεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όχι, μπορούμε αλλά να πάμε με κεριά εκεί πέρα και να κάνουμε μαζί έτσι όλη μια ωραία παρεούλα και να κάτσουμε και να τα πούμε και να πιούμε και μια ζεστή σοκολάτα και να είμαστε και ρομαντικά. Και πώς θα φτιάξουμε τη σοκολάτα. Θα την πάρουμε απ' έξω. Α, ναι, okay. Μωρέ, να ζεσταθούμε λίγο. Τέλος πάντων, τι πρόβλημα έχεις, αγαπημένη μου. Στείλ το. Εξωκοσμική ύπαρξη. Εξωκοσμική ύπαρξη, λέγεται. Ναι. Εμείς θα σε βοηθήσουμε. Είμαστε καλά παιδιά. Πες το μας και θα βρεις τη λύση. Μαντώ. Σίγουρη λύση. Πάμε σε άλλη ειδήση. Ναι. Πάμος. Λοιπόν, γιατί έχουμε παράταση της απεργίας των γιατρών. Τελείωσα. Επαναλαμβανόμενη. Επαναλαμβανόμενη. Το άκου. Δεν τελείωσα. Την απόφαση να συνεχίσουν οι γιατροί του ΕΟΠΗ τις απεργιακές κινητοποιήσεις έως και τις 19 Δεκεμβρίου έλαβε η εκτελεστική γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού του ΕΟΠΗ. Δεν σταματάνε τις απεργίες. Δεν σταματάει κανείς εδώ. Το πάρτι δεν σταματάει. Ναι, ούτε ο μηδενιστής. Ούτε και η Φουρέιρα. Κάνε μου του Φουρέιρα. Φουρέιρα! Έτσι, δώσε. Πρέπει να έχω το μαλλί. Ένα, δύο. Τρία! Φουρέιρα! Μια χαρά! Μπράβο! Αγαπουλίτσα, μιας και που λέμε για απεργίες, θα να διαβάσουμε τις απεργίες, μπράβο! Σήμερα είμαστε πολύ συγχρονισμένοι. Συγχρονωμένο. Καλά. Συγχρονιθάδος.
Σήμερα είναι τι μέρα είναι, 12. Σήμερα είναι 5. Σήμερα μόνο έχουμε γιατροί οι οποίοι 24 ώρες επαναλαμβανόμενες. Αυτό. Επαναλαμβανόμενες. 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 Αυτό. Ρε παιδιά, τι λέξη, δηλαδή ήμαρτον. Ούτω διάολος. Πες, οδοντογλυφίδα. Οδοντογλυφίδα, αυτό το έμαθες αυτό, εντάξει. Οδοντογλυφίδα. Ναι. Δηλαδή, ποιο έφτιαξε αυτή τη λέξη ο διάολος. Υπάρχει πιο δύσκολη λέξη από αυτή στα ελληνικά. Ναι. Ποια. Αλκετήλος αλοκυλικό οξύ. Αλκυλοσαλικαλικατικό οξύ. Αλκετήλος αλοκυλικό οξύ. Αλκυλοσαλικαλικατικό οξύ. Αλκετήλο. Αλκετήλο. Σαλοκυλικό. Σαλοκυλικό. Σαλικυλικό μάλλον. Σαλικυλικό. Οξύ. Αξιλικαλικό οξύ. Αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει. Η ασπιρίνη. Ασπιρίνη. Α, άθιδο αθετήλ σαλιθήλικο. Μπράβο. Στα ισπανικά είναι έτσι. Η πιο δύσκολη λέξη στα ισπανικά είναι εστερνοκλειδομαστοειδέο. Εξτερνό κλείδωμα στο ιδέο. Εξτερνό κλείδωμα στο ιδέο. Δεν το καταλάβες. Το DNA. Ξέρεις πώς λέγεται. Διοξυριβονουκλεοτίδιο. Διοξυριβονουκλεοτίδιο. Γαλάς το. Τι είναι αυτό η συνωμόητο επικλειτίδιο. Ο έλικας του DNA. Α, ADN. Ότι αποτελείται από διοξίδιο, ρουβού και ρουβονιβδέο. Τέλος πάντων, άστο. Τι ούτε εγώ μπορώ να το πω. Σήμερα η Μαντώ, εδώ με τα καθαρέμπουτσα. Επιστημονικιά. Επιστημονικιά. Είσαι πολύ σπουδαία, μιλάς και καθαρέμπουτσα. Αγαπούλα, και έχουμε και διοικητική υπάλληλη ΕΚΠΑ. 24 ώρες που δεν είναι 24, καλά, γιατί είναι από το 9, 10, 11, 12 και αύριο θα έχουν και αυτοί. Και σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στους Εσπύρους. Είναι του Αγίου Σπυρίδωνος. Παιδιά, και χρόνια πολλά. Εσπυριδούλα. Αυτό δεν είναι το χάπι που δίνει βιταμίνες. Η Σπυριδούλα. Η Σπυρουλίνα είναι αυτή, ρε. Σπυρουλίνα. Σπυρουλίνα. Θα τα ξεχάσω και τα λίγα ελληνικά που ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε... έχω τρεις φίλους που είναι Σπύρο. Πες τους χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, Σπύρι. Λοιπόν, Εσπυράκια. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στο Σπύρο το γείτονά μου και χρόνια αυτό που πολλά. Δηλαδή. Άκου αυτό και που χρόνια δηλαδή. Πολλά σε ένα παιδί στο Σπύρο που κάνει εθελοντισμό στην Ολλανδία. Τι είναι εθελοντισμό. Εθελοντισμό είναι κάνει. Έχει πάει εκεί πέρα και βοηθάει συγκεκριμένα. Όχι. Οργανιζαθιόνες no governmental. Βοηθάει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη εδώ και ένα χρόνο. Και πήγε στην Ολλανδία. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ο φίλος μου ο Σπύρος. Ήθελε το παιδί να γνωρίζει κόσμο και να πάει στο εξωτερικό. Όλα για μας. Οι Έλληνες και οι Ισπανοί μου το θέλουμε όλα για μας. Προχτές επειδή τον ρώταγα, μιλάγαμε μέσω Skype και ναι, τον ρώταγα. Πώς είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες. Γιατί τη ρώτησε αυτό. Το ρώτησα για να δω πώς είναι η γνώμη των Ολλανδών, ας πούμε, έξω για τους Έλληνες. Και μου είπε ότι δεν είναι και τόσο cool τα πράγματα. Συνέχεια το ρωτάνε γιατί? Πώς είναι εκεί η οικονομική κρίση, πώς περνάτε και κάτι τέτοια. Ναι, ότι είστε χάλια στην Ελλάδα. Μια χαρά. Εκεί περνάνε μια χαρά. Τέλος πάντων, Μαντώ. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε και comments. Off comments. Έχουμε ειδήσεις. Μπαμός. Δώσε. Α, ναι, εγώ. Εσύ. Δεν είμαι καλά. Συνεννόηση 2. Απάντηση στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος επανασύνδεσης με τη ΔΕΗ για τους πολίτες που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα έδωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Μανιάτης λέγοντας πως θα υπάρξει 50 λεπτά επιβάρυνση το χρόνο σε όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ υπέρ των αδυνάμων. Όπως δήλωσε το πρωί της Τετάρτης, ο κύριος Μανιάτης, δεν θα μείνει καμία οικογένεια από τις μερικές χιλιάδες οικογένειες που είναι στα κοινωνικά συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας χωρίς ρεύμα. Κοίταξε να δεις. 50 λεπτά, τι είναι με τα 50 λεπτά. Ότι 50 λεπτά θα προσθεθούν στην ΔΕΗ, στο φόρο που πληρώνουμε. Όχι στο φόρο, συγγνώμη. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ που πληρώνει ο καθένας μας. Και έτσι θα βοηθήσουν. Α, τα 50 αυτοί. Λεπτά δεν ήταν λεπτά από χρόνο. Όχι, ήταν ρε. Λεπτά. Γιατί εσύ νόμιζες ότι 50 λεπτά. Δεν είδες τη φωτογραφία που έβαλα το κουνέλι από την Alice in the Wonderland. Όχι. Ρε παιδιά, πρέπει να κάνω ελληνικά μαθήματα τελικά. Περίμενε. Περίμενε. Λέγοντας 50 λεπτά εννοούσε 50 cents. Ναι, όχι ναι, ναι, ναι. 50 λεπτά. Τώρα το κατάλαβα. Είμαι πολύ άσχημο. Εντάξει, ευτυχώς που τα πιάνεις γρήγορα. Τον Τίτο. Είμαι να σου τίτο. Πω, κοίταξε να δεις. Εγώ λέω ότι 50 λεπτά να είναι. Απλά επειδή εδώ στην Ελλάδα όταν μας βάζουν φόρους
Έχουμε ένα κακό συνήθειο να αυξάνονται, ρε παιδί μου, χρόνο με το χρόνο. Κάτι. Μην αυξηθούν. Τώρα λέω εγώ κάτι. Αυτά τα 50 λεπτά πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Δηλαδή, δεν μπορούν οι βουλευτές να δώσουν, όχι 50, να δώσουν λίγο παραπάνω. Γι' αυτό για το ΔΕΗ. Ή ούτε σε άλλους. Το ΔΕΗ δεν είναι δημόσια εταιρεία. Δεν είναι. Πλέον, όχι. Τι, η ΔΕΗ. Τώρα συζητάνε για να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ. Τότε γιατί λένε. Θα βάλουμε ρεύμα σε όλους, θα βάλουμε... Δεν είναι, είναι μεικτή. Τέλος πάντων, μεικτή ή όχι μεικτή, αν θέλει, η κυβέρνηση μπορεί να το φτιάξει αυτό. Τι ωραία τώρα 50 λεπτά και 50 λεπτά δεν είναι τίποτα. Κοίταξε. Σιγά το δίνεις και τέλος, αν θα έχουν ρεύμα όλοι. Αλλά δεν γουστάρω, όχι να δώσω τα 50 λεπτά, φτιάξε εσύ τα προβλήματα που γι' αυτό είσαι πρωθυπουργός και υπουργός και βουλευτή. Να σου πω κάτι εγώ μόνο και πάσα. Γιατί θα το έκανα μόνο και μόνο για να βοηθήσω τους συνανθρώπους, έτσι, που δεν έχουν αυτές τις μέρες ρεύμα. Το 2014 είναι, ρε παιδιά, τι να πω, ανίποτο. Ανίποτο. Να μην έχουν τι είναι ανίποτο. Αυτό που δεν έχει μέσα αλκοόλ. Ούτε ένα ποτό. Ανίποτα. Ότι ρε παιδί μου είναι... Εννοείς ότι στο Βουλή πίνουν. Όχι ρε, ότι είναι παράλογο να υπάρχουν οικογένειες το 2014 χωρίς ρεύμα ρε παιδιά, πώς ζούμε, στην εποχή της γιαγιάς μου και του παππού μου. Καλά. Σε λίγο, τι να πω. Τι να πούμε, και θα μου αρέσει. Τέλος πάντων, έχουμε... Νάδα έχουμε να κάνουμε. Τα έχουμε πάρει, επειδή τα έχουμε πάρει πολύ, πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε. Σε ένα break, yes. Όχι, okay. Πάμε να πάρουμε Time τηλέφωνο out. Μήπως ξέρω εγώ. Πού να πάρουμε, στη Βουλή. Ναι. Πάμε στο κόμμα. Να ζεσταθούμε λίγο. Αυτό το τραγούδι της Φουρέιρα είναι το χειρότερο, συγγνώμη να το πω. Απόχαρα, γιατί. Ναι, γιατί αγαπώ τη Φουρέιρα, αλλά αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει. Στου έρωτα την τρέλα, έλα. Ούτε το βίντεο κλιπ, δηλαδή το βίντεο κλιπ δεν μπορεί να γίνεται πιο. Η Φουρέιρα δεν είναι για αυτό το βίντεο κλιπ. Η Φουρέιρα είναι για να πουλάει κάτι. Είναι σαν παραμύθι το βίντεο κλιπ. Incredible. Γιατί Incredible. Δηλαδή η Φουρέιρα θέλουμε. Πώς είναι, 1, 2, 3. Φουρέιρα! Να σου πω. Τέτοιο, δεν θέλουμε Φουρέιρα έτσι, σαν μάνικιν, δεν είναι ωραίο. Την κάνανε κοριτσάκι όμως εκεί, τίποτα. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το βιντεοκλιπ, ούτε το τραγούδι. Πρέπει να μεταμορφώνεται ρε εσύ, ένας καλλιτέχνης. Όχι. Τι μεταμορφώνει, την έχουμε δει με το μαλλί σαν Λιοντάρι, την έχουμε δει με το μαλλί σαν Τίνα Τάρνερ, την έχουμε δει με το μαλλί σαν Ριάννα, το έχουμε δει με το μαλλί μαύρο μέχρι κάτω, το έχουμε δει με το μαλλί σε ένα πλάι έτσι πολύ όμορφη τη προάλλη σε μια συνέντευξη με τον Μουτσινά. Δεν χρειάζομαι να δω τη Φουρέιρα να κάνει την κούκλα, γιατί η Φουρέιρα χωρί μια χαρά και εμένα έτσι δεν μ' αρέσει. Ανησυχώ, μην τη πέσει το μαλλί με τόσες αλλαγές. Όχι. Ε? Έχει καλό κομωτή η Φουρέιρα. Ρε, σίγουρα έχει καλό κομωτή, αλλά τόσο τα λεπόρια και το μαλλί. Μαλλί είναι αυτό. Μαλλί είναι μαλλί. Εγώ ανησυχώ για την κοπέλα που μας είπε ότι έχει πρόβλημα, ρε παιδιά. Α, ναι, μου το είπανε. Περίμενε. Η κοπέλα αυτή που μας είπε ότι έχει πρόβλημα και. Το πέρα. Α, εδώ είναι. Πες το. Ποιο είναι το πρόβλημα. Να τη στολίσουμε τη κοπελίτσα μα. Διάβασε εσύ το tweet λοιπόν, να τσεκάρω εγώ πρώτο το κάτσε, comment. Περίμενε να πάω στα κάτω-κάτω. Ο Μάρος μας είπε, αυτό ήθελα που είπε ο Φραν, go gentle. Εχθές δυστυχώς σας έχασα, ευτυχώς που με θυμηθήκατε. Βέβαια, σας θυμάμαι, Μάνο. Άιντε, σας θυμόμαστε. Τι άλλο, ο Αν Κρίς, καλημέρα παιδιά, μαντώ φοβερή κοτσίδα. Καλά, χτες στο Φώτη και τη Μαρία, ο Φραν φαινόταν πολύ αδύνατος. Άλλες κάμερες έχουν. Ρε παιδιά! Άλλες κάμερες έχουν. Ναι. Είμαι, δεν είμαι χοντρός. Ναι. Είμαι. Μαντώ, τι, ναι, κοίτα. Όχι, ναι. Έχω ναι. την κυλίτσα μου, αλλά δεν είμαι χοντρός. Είμαι πολύ. Είμαι πολύ ζουμερό, παιδί. Απλά να σου πω κάτι, ζουμερέ μου, Φραν. Μόλις τώρα λέω ναι, γιατί. Ειδοποιήθηκα ότι τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός στο Τι λες! Πω! Ρε παιδιά, τι τρέχει, έχουμε διαγωνισμό στο MAD TV. Περίμενε ένα λεπτό να ανοίξω τώρα. Λοιπόν, στη σελίδα του MAD TV, παιδιά, μπράβο, κάτω από μία φωτογραφία, την οποία θα σας πει τώρα ο Φρανίτο. Κοίτα, έχουμε μία τέλεια φωτογραφία, στην οποία έτσι. Έχουμε ένα φουτεράκι και μία πετσέτα. Ναι. Okay, η εταιρεία CD Media και Locker Report σας προσφέρουν μοναδικά gadgets από το παιχνίδι GTA Uve, που σημαίνει Grand Theft Auto 5. Έτσι. Που είναι ένα παιχνίδι φοβερό για το PlayStation 4.
Έτσι, παιδιά, σας προσφέρουμε τρομερά γκατζετάκια μέσα από την εταιρεία CD Media, όπου οι νικητές θα μπουν σε κλήρωση. Γι' αυτό τι θα κάνετε, θα γράψετε το comment σας, αλλά από κάτω θα γράψετε απαραίτητος το όνομά σας, για να μπορούμε να σας βάλουμε στην κλήρωση. Τι πρέπει να κάνετε, να κάνετε ένα comment με το όνομά σας και να κάνετε like. Και αυτός που θα κερδίσει θα είναι... Θα το βάλουμε στη σελίδα του Matt TV στο Facebook τις 20 του μηνό. Α, στις 20 θα γίνει αυτό. Έχουμε τρέλα με το 20. Να ξέρετε ότι εμένα το φουτεράκι μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να το πάρω χθες, αλλά δεν μου άφησα. Δεν μπορούμε, αρέσει. Αυτό είναι... Αυτό είναι το κακό από αυτή τη δουλειά. Το κακό. Πολλά δώρα και δεν... Ναι, αλλά το καλό είναι όμως ότι το προσφέρουμε σε εσάς, τα παιδιά, με πάρα πολύ αγάπη. Να κάνετε πολλά likes και να βάλετε αυτά τα κόμμα με το like. Και φυσικά το όνομά σας, παιδιά, μην ξεχάσετε το όνομά σας. Γιατί μετά αν κερδίσετε και δεν έχουμε το όνομα, τι γίνεται. Γιατί μπορεί να γράφετε στο comment αυτό το εξαιρετική τέτοια και... Ποιο είναι το όνομά σου. Λοιπόν... Αντί για φούτερ, πάρ' αυτό. Τι είναι αυτό. Φούστα. Τι να την κάνει, παιδί μου. Δεν είναι φούστα, μαντήλι είναι. Κασκόλ είναι, καλέ. Λες να το δοκιμάσεις σαν κασκόλ. Εμείς θα τι να το βάλεις. Τέλειο είναι. Όχι, ωραίο είναι. Ταιριάζει με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πρόσεχε την ετικέτα. Ναι. Λοιπόν, ο Άλεξ μας λέει, καλημέρα παιδιά, Φραν, δείξε μας το τατού σου, τι γράφουν. Τι τατού. Α, μάλλον λέει αυτό εδώ στο χέρι. Εδώ. Ναι. Ιδιαίτερος γράφει. Ιδιαίτερος. Στα ελληνικά κιόλας. Κάνει ένα πλάνο. Παιδιά, ιδιαίτερος. Στα ελληνικά κιόλας, έτσι. Ιδιαίτερος. Και το άλλο είναι η κουκουβάγια. Αγάπη μου. Και... Η κουκουβάγια είναι καινούργια. Καλά, η μάνα μου, όταν θα δει την εκπομπή και θα δει όλες τις τατού που δεν ξέρει που έχω. Εδώ έχω ένα γράμμα που δεν φαίνεται και μετά έχω ένα τριγωνάκι. Συγγνώμη, για την κουκουβάγια δεν το ξέρει. Έχω κάνει ένα τατού που είναι ένα τρίγωνο. Το τρίγωνο του Ιλουμινάτη. Έλα, Παναγία μου. Δεν γίνεται να πούσε τα κάλαντα με αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν γίνεται. Και άλλα δύο-τρία πολύ γρήγορα. Καλημέρα, παιδιά. Φραν. Α, ναι, αυτό ήταν τα τατού. Ο Νίκ μας λέει: έχετε κάνει τελείως σήμερα. Πάντα καμένοι είμαστε. Απαραμονό, μόνο εμείς είμαστε καμένοι. Έτσι. Και ο Κώστας μας λέει: καλημέρα, ρε παιδάκια. Τι κάνετε, χαθήκαμε δύο μέρες. Φραν, η κατάστασή σου χειροτερεύει. Η μαντούλα μου ομορφαίνει κάθε μέρα, φίλια. Γεια σου, Κωστάκη. Συγγνώμη, μου είπε τώρα ότι κάθε φορά είμαι η πιο χοντρός ή η πιο χάλια. Όχι, η κατάστασή σου χειροτερεύει, ότι γίνεσαι πιο τρελός. Α, όχι, γιατί τώρα δεν τρώω τόσο πολύ εδώ και δύο μέρες. Χθες δύο μέλα μακάρονα, θα μπορούσα να φάω ολόκληρο κουτί. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν τρώει τίποτα. Χθες είχε φέρει τα ζελεδάκια και δεν έφαγε ούτε ένα. Ένα έφαγα. Ένα μόνο. Όπω. Εκεί ήταν. Τα είχε μέσα στο make-up. Τέλος πάντων, μα το είπαμε σε ήδη. Α, θέλω να διαβάσω από το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Τι πάμε. Έλα τώρα, Μινά. Περίμενε. Θα σου φέρω άλλο. Πολύ γρήγορα έτσι ένα δύο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα μας λέει ο Άλεξ. Καλημέρα, είσαι υπέροχη. Υποκλεινόμαστε. Υποκλίνομαι, λέει. Α, υποκλίνομαι, ναι. Τι είναι αυτό. Ότι κάνω αυτό. Α, βάλε, σαρροδίγια. Σαρροδίγια, εσύ. Η Βούλα μας λέει καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Φραν, πες, επαναλαμβανόμαι. Έλα τώρα, άγι. Χαμός με το επαναλαμβανόμαι. Επαναλαμβανόμαι. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτή τη λέξη. Το είπε, το είπε, παιδιά, το είπε. Δεν το είπα, το είπα. Επαναλαμβανόμενες. Εντάξει. Τι λες τώρα. Τέλος πάντων. Εξωκοσμική φίλη αυτή που είχε το πρόβλημα, μου λέει, παιδιά, είμαι τρελή τεμπέλα και βαριέμαι να διαβάσω όσο δεν πάει. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι και χασή, να έχω μια δικαιολογία. Είμαι πολύ έξυπνη και έχουν όλοι απαιτήσεις. Δεν ξέρω πώς να βρω μια μέση λύση να διαβάσω χωρίς να βαριέμαι. Είναι και κάτι άλλο, αλλά δεν θέλω να το πω έτσι. Αν μπορείτε, θέλει να τις στείλουμε ένα inbox. Ένα inbox στο Twitter, να το διαβάσουμε και να αυτό, ας πούμε, με το διάβασμα δεν είναι πρόβλημα, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις. Be cool, μπορεί να είσαι πολύ έξυπνη και να είσαι στα μαθήματα. Πρέπει να διαβάσει ούτε εσύ άλλος. Πρέπει να είμαστε σκληροί με τις σπουδές. Κοίταξε, πρέπει δεν να διαβάσει. Μέλλον, αλλά δεν έχουμε και μέλλον. Αλλά αν δεν έχεις και σπουδές, δεν έχεις σπουδές και μέλλον. Τότε τι να κάνεις. Ξέρεις τι, δες το αλλιώς. Δες ότι διαβάζεις για να πάρεις κάτι, ρε παιδί μου, να μορφωθείς και να μπορείς να είσαι. Σαν να τη μαντογαστερά του. Ναι, καλά. Τώρα σώθηκε, αν πάρει παράδειγμα εμένα. Να έχεις δύο-τρία, ρε παιδί μου, πράγματα μέσα στο κεφάλι σου για να μπορείς να καταλαβαίνεις τουλάχιστον. Ή να γίνεις σαν τον Τίνο, που ο Δίνος είναι έξυπνος άνθρωπος. Τώρα και από αυτό σώθηκες. Γεια σου, που είναι και Παναθηναϊκός.
Άμα γίνει και Παναθηναϊκός, εκεί είναι αυτό. Αυτό είναι να είσαι έξυπνος άνθρωπος, να είσαι Παναθηναϊκός. Έμεινα. Τέλος πάντων. Που είναι και Ολυμπιακός. Cool. Μην αγχώνεσαι. Σιγά-σιγά. Τα πάει, να πάτε καλά, οι δύο. Πού παίζει ο Παναθηναϊκός, λέει. Στην Αλεξάνδρας. Εκεί δίπλα. Όχι, δίπλα από το σπίτι είναι το. Όχι, δίπλα από το σπίτι μου είναι το τέτοιο. Τέλος πάντων, παιδιά. Πάμε σε είδηση. Πάμε γιατί το τραβήξαμε από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά. Την τελική έκριση για τα ανοιχτά ζητήματα που θα τεθούν επιτάπητος στη συνάντηση που θα έχει με την Τρόικα στις 3 η ώρα λαμβάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Τουρνάρας, σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου. Θα γίνει σύσκεψη, λέει τώρα, για να. Τι σκέψη μέσα στη Βουλή, εκεί είναι πιο καμένη από εμάς. Και να ήταν κοντάντο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ρε, εσύ αυτή την Τρόικα την έχουμε βάλει μέσα στη ζωή. Την Τρόικα δηλαδή. Σήμερα έρχεται, αύριο δεν έρχεται. Δεν θα έρθω, αλλά μετά έρχονται μεθαύριο. Μετά λένε ότι 1η Ιανουαρίου. Και τι συμβαίνει. Μας έχουν ανάψει τα λαμπάκια πια. Μας έχει ανάψει τα λαμπάκια αυτή η Τρόικα. Τι λαμπάκια. Και άκου την επόμενη είδηση. Μας έχουν καεί. Τελείως. Εγώ δεν θέλω την Τρόικα. Δηλαδή, παιδιά, δεν γίνεται να πάνε στο αεροδρόμιο κάποιον και να βάλουν φυλακή η Τρόικα. Αυτό δεν που κάνουν είναι για να πάνε φυλακή, ρε παιδιά. Δε. Είναι για να πάνε φυλακή. Τι να πούμε. Όχι, για να πάνε φυλακή δεν είναι, αλλά... Είναι σπάσιμο νεύρο, παιδιά, όλα αυτά που μας κάνουν, δηλαδή. Δηλαδή, πάμε σε άλλη είδηση. Σε ανθρώπους απευθυνόμαστε. Έλα, πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου καραβιού στην πλατεία Συντάγματος άναψε ο Δήμαρχος Γιώργος Καμίνης, δίνοντας το σήμα για την επίσημη έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Αθήνα. Να και κάτι καλό, άναψε το καραβάκι. Ναι, άνοιξε το καραβάκι, αλλά το για καράβι, λίγο θα το ανάψει το Πάσχα. Τι λες τώρα, ρε παιδιά, είμαστε 11 Δεκεμβρίου και το άναψε τώρα. Το άναψε τώρα. Γιατί να είστε με σοβαροί. Πότε το ανάβουνε κάθε χρόνο, καλέ. Πότε. Από το Νοέμβριο. Εμένα μου αρέσει να νιώθω τα Χριστούγεννα. Από το Νοέμβριο το ανάβουνε. Ναι, ρε παιδιά, αλλά τώρα να βάλει το τέτοιο για 20 ημέρες δεν γίνεται. Να το βάλει ένα ολόκληρο μήνα. Καλέ, είναι τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς δεν τα ανάβουν. Όχι, από 1 Δεκεμβρίου το θέλω εγώ. Εσύ στο σπίτι σου πότε στολίζεις. Από πότε, από το καλοκαίρι. Όχι, από 1 Δεκεμβρίου. Πριμέρο δε Δεκέμβρε. 1 Δεκεμβρίου, γιατί να τα ανάψουμε το καράβι από τον Νοέμβριο. Όχι από τον Νοέμβριο, αλλά 1 Δεκεμβρίου. Όχι 11 Δεκεμβρίου. Τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι, αν θα έπαιρνα. Τώρα θα σου πω κάτι, μίλησες πολύ γρήγορα. Αν θα έπαιρνα εγώ τα λεφτά που παίρνει αυτός ο Δήμαρχος. Ναι. Θα σου είχα Αθήνα. Πεντακάθαρα και τέλεια. Πεντακάθαρα, έτσι. Το ξέρεις. Άλλο που είναι λίγο άχρης. Άχρης, είπα. Δεν ξέρουμε πώς θα λένε η λέξη. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενη είδηση, παιδιά. Vamos! Το θέμα είναι πάντως ότι μας αρέσει να βλέπουμε την Αθήνα στολισμένη. Ναι, εγώ να πω κάτι. Αυτό που έβαλαν στο Ομόνοια ήταν πολύ ωραίο. Αυτό που γράφει Αθήνα. Ναι, ήταν ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό, ναι, αυτό πρέπει να το κάνω έτσι. Για να. Εντάξει, δεν έχουμε που δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε που δεν έχουμε λεφτά. Τουλάχιστον ναι, να αλλά νιώσουμε είναι πολύ λίγο και αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ρεύμα και. Τώρα τόσα φωτάκια. Να το και το λέει με σύνθημα η Αθήνα γιορτάζει με παιχνίδι το κέφι αλλάζει. Ναι, αλλάζει πολύ. Η Αθήνα γιορτάζει με παιχνίδι το κέφι αλλάζει. Ναι. Πάμε στην επόμενη είδηση. Vamos! Χιονίζει στην Πάρνηθα ενώ ρυφάδες έπεσαν και στους αμπελόκηπους νωρίτερα. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα βοριάδες που θα φτάσουν στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, ακόμη και τα 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας από 6 έως 8 βαθμούς. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά πρόσκαιρα και σε παιδινές περιοχές με ενδεικτικό υψόμετρο τα 200 έως 300 μέτρα. Πολύ κρύο θα κάνει εδώ στην. Κρύο καιρός για δύο. Εχθές. Όχι, σήμερα όταν σύμνησα έγραψε ότι στην Αθήνα είχαμε ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Αλλά δεν έχουμε ένα βαθμό στην Αθήνα. Τι λέτε. Πάμε 9. Καλά. 9 στην Παλίνη, ένα στην Αθήνα. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Εχθές διάβασες καλά αυτό που διαβάσαμε τις ειδήσεις. Το έμαθες. Περίπου. Φυσικά. Θέλω να σε ρωτήσω. Πάντα. Πού είναι. Περίμενε. Πάμε σε ένα break να προετοιμαστώ ψυχολογικά και μετά με ρωτάς. Ναι. Πάμε, ναι. Δώσε έλα τώρα, ξενέρωσα. Κάτσε καλά! Βρε, κάτσε καλά! Είσαι έτοιμη! Όχι. Όπως λέει ο Σάκη, είστε έτοιμοι, παιδιά! Τι θέλω να σου πω. Εχθές διάβασες ότι μπει η NASA, το NASA, η NASA, μπήκε το πιο κρύο σημείο της γης. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω πού είναι, στο λέω από τώρα. Είναι εδώ ή είναι εδώ. Ή πάνω ή κάτω. Λογικά πάνω θα είναι, ξέρω εγώ, πάνω. Γιατί πάνω.
Γιατί. Ή κάτω, πού θα είναι. Στο Βόρειο Πόλο, ξέρω εγώ. Έλα, σου δίνω ευκαιρίες. Είναι πάνω ή είναι κάτω. Μια μικρή βοήθεια του κίνου. Όχι. Πάνω. Ωραία, πάνω, πάνω. Ρε παιδιά, γιατί τις λέτε τα πράγματα όχι, από πάνω. Όχι, δεν μου το πάνε, ρε, αφού στο πάνω. Σιγά να μην το λένε. Όπως τις προάλλες. Έλα, τώρα θα σου πω εγώ κάτι. Πού είναι η Ιαπωνία. Όχι, ρε γάμο, δεν έχω πάθει. Μην πείτε τίποτα από πάνω. Στην Κίνα. Όχι, πού είναι η Ιαπωνία. Δίπλα από την Κίνα. Κίνα είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεξιά από την Κίνα. Εδώ. Εδώ. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι Κορέα, αυτή είναι Ιαπωνία. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι πολύ έξυπνη, μα το είδατε. Τι να κάνω, δεν ήμουν πολύ καλή στη γεωγραφία, αλλά. Έλα, πάμε σε άλλη είδηση. Μπουρουμ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 που
Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων και αναγγελίας θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν τη νύχτα σε πολλές θαλάσσιες περιοχές με τα 9 και 10 μποφόρ. Κλειστό είναι και το λιμάνι του Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στις γραμμές Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Καβάλα-Πρίνου και Κεραμωτή-Θάσου. Θα γίνει το Τιτανικό αν παίρνουν το πλοίο. Ξέρεις ότι η συγκατοικό μου θέλει να πάει Κρήτη, αλλά δεν πάει για αυτόν τον λόγο. Εγώ θέλω να πάει Κρήτη, να μου αφήσει το σπίτι λίγο ήσυχο. Δεν έχουν βγάλει απαγορευτικό για Κρήτη, τουλάχιστον εδώ δεν το λέει αυτό. Αλλά από πού θα φύγει, είναι από Πειραιά. Ανέρεση, αφού έχουν κλείσει. Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Ξέρεις ότι μου έστειλε η μάνα μου μήνυμα. Το ξέρω. Λέει, Φραν, τι είναι αυτό το τατού. Χα, χα, χα. Πες στα ισπανικά τι είναι. Μαμά, λέω έτσι όπου αναμόρα μαντό. Μαντό με δίχο και μυθιέρα τατουάχα που σε λακερία. Τα ρίξεις τη της είπα ότι η μαντό μου είπε με αγαπάς, κάνε μια κουκουβάγια. Όχι! Νο! Νο, νο, σενιόρα, με σέβες! Σι, 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 νο, νο! Σι, 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 σι. Μη. Γιο. Τι μη. Γιο. 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 Σοι ρούβια. Σοι ρούβια, what? Πες το, γιο, σοι ρούβια. Νο, δεν το λέω. Γιο, σοι μαντό. Γιο σου ή μαντό. Η μάνα μου νόμισε ότι τη φορά τη λέω: πάμε τη μαντό. Ναι. Και μου λέει: δεν κατάλαβα, τι σχέση έχει τώρα το τηλεκοντρόλ. Αλήθεια! Και τη λέω: όχι τηλεκοντρόλ, μαντό τη λένε την κοπέλα. Σενιόρα Μερσέδες, γιο. Νόμπρε, γιο. Μαντό. Νο. Νο τηλεκοντρόλ. Τικ, νο τηλεκοντρόλ. Μαντό. Μαντό, μη νόμπρε. Διαμάντο. Διαμάντο, like diamond. Σενιόρα Μερσέδες. Έλα! Πάμε σε άλλο. You are the top, very, very top. You are the top of the mountain, mama. Πού να πάμε, που είσαι ελευθέρω μου. Α, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Πες τη μαμά σου ότι τη σαφέρω μου. Μαμά, έστα κανθιόν παρά τι. Πάμε να το αποκαθρίστε. Και τη μαντώ. Το τατού είναι έτσι λίγο για πλάκα το κάναμε. Όχι. Δεν ξέρω. Πω, επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο MATV και στο Local Report με πολύ τρέλα και κορδέλα. Τρέλα και κορδέλα στο Local Report. Έτσι. Κάθε πρωί από τις 11 μέχρι τις 12.30. 12 η μέδια, όπως είμαστε στην Ισπανία και είμαστε ολοζόντανα. Ολοζόντανα. Και είναι 12 παρά 5. Και μας βλέπουν μέχρι και στην Ισπανία. Ναι, η κυρία Μερσέδες μας βλέπει. Έτσι. Σήμερα δεν καταλαβαίνω γιατί μας βλέπει, γιατί δεν είναι Παρασκευή. Μήπως δεν πρέπει να έχει πολύ δουλειά σήμερα το βράδυ. Εσύ μήπως απεργεί. Όχι, δεν κάνει απεργία σήμερα. Όχι. Εντάξει. Δεν ξέρεις ότι στην Ισπανία κάθε μέρα που κάνεις απεργία σε παίρνουν από το μισθό 150 ευρώ. Άντε καλέ τώρα. Ναι. Εδώ ξέρεις. Έχεις το δικαίωμα. Εδώ αν ξέρεις δεν είσαι ότι γίνεται υπάλληλο, το αντίθετο. Όχι, έχεις δικαίωμα να το κάνεις χωρίς να ξέρεις πάρουμε. Ότι γίνεται το αντίθετο. Τι? Όλοι αυτοί που κάνουν απεργία. Ναι. Οι κοιτικοί υπάλληλοι νομίζω ότι πληρώνονται κανονικά. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Όχι. Ή όχι. 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 Μη λέω να δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι πληρώνονταν. Το θέλω κι εγώ αυτό η πατέντα που έκανε μηνά. Με τη φούστα, την εσκοτσέζα. Αχ, έβαλε σκοτσέζικη φούστα. Σου χωράει. Πω! Στυλάκι είσαι. Και μετά βρίζει το σισε. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη είδηση που δεν γίνει ο σισε, αλλά μιλάει και γαλλικά αυτή τη γυναίκα. Η κυρία Λαγκό. Πάμε. Το λάθος του δούνου του στην Ελλάδα αναγνώρισε η Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας την Τρίτη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Όπως είπε η επικεφαλής του ταμείου, ήταν ζήτημα τιμής για το δούνου του να αναγνωρίσει το λάθος που έκανε στον υπολογισμό των οικονομικών πολλαπλασιαστών στην περίπτωση της Ελλάδας και άλλων κρατών της Ευρωζώνης. Αυτή την κυρία, τι μικρά λάθη. Μας έχεις. Σκοτώσει. Όχι, δεν μπορώ να τα πω. Εξοργήσει. Μας έχει κάνει. Σπάσει τα νεύρα. Φρυγανιά έτσι. Τα νεύρα μας. Έτσι, έτσι τα νεύρα μας. Μας έχει. Πώς?
Φρηματίσει. Μπορώ να το πω. Μα έχει θρηγματίσει. Φρηματίσει, καλέ. Φρηγματίσει. Στριγματίσει. Θρηματίσει. Δηλαδή, μα θρηματίσε, αγάπη μου. Μα τι θε τώρα. Αγάπη. Το είπα καλά. Ναι. Έβαλε και το αγάπη μου στο τέλο. Τέλεια. Τέλεια. Αλλιώ ρε, μαλάγα. What? Μαλάγα. Τι, πού κολλάει η πόλη μου. Για να μου πω την άλλη λέξη. Τέλο πάντων. Είναι αυτή την κυρία. Το θέμα είναι ότι. Έχει καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος. Ναι. Απλά τώρα δεν μπορεί να το διορθώσει, δηλαδή δεν θα μας βγάλουν το χρέος, θα πρέπει να το πληρώσουμε ούτε σε άλλος. Ούτως έχεις κάνει από τις ωραιότερες χώρες της Ευρώπης. Δυστυχισμένους. Όχι δυστυχισμένους, το έχει κάνει χάλια όλα. Αλλά ξέρεις τι, θα μπορούν να μας κάνουν να πληρώσουμε δάνειο, αλλά δεν θα μπορούν να πάρουν ποτέ τον ήλιο και τα νησιά. Και το πάθος. Και το πάθος και τη χαρά που έχουμε στις μεσογειακές χώρες. Εννοείται. Τώρα τι! Αλλά άμα θέλεις να το πούμε έτσι και λίγο πιο σοβαρά, κυρία Λαγκάρτ μου και εσείς εκεί πέρα όλοι αυτοί, να ξέρετε ότι δεν απευθυνόσαστε με τα νούμερα αυτά που βγάζετε και με τις μονάδες, σε μονάδες, απευθυνόσαστε... Σε μονάδες μόνα δεν είσαι. Απευθυνόσαστε σε νούμερα, σε ανθρώπους απευθυνόσαστε, έτσι. Μαϊμού είσαι μόνα. Άιντε. Μόνα σε ισπανικά είναι μόνα. Η μαϊμού. Μαϊμού είναι μόνα σε ισπανικά. Για την γυναίκα. Μόνα. Μόνα. Μοναχή σου θα μείνεις στο τέλος. Πω, πες τα. Κάνουμε είναι και πολύ σωστά. Πάμε στην επόμενη. Ποιητική αιδεία. Ποιητική, ειδική. Ποιητική. Αδεία και λέω. Αδεία. Ναι. Κηδεία. Σε κηδεία θα πάμε. Τέλος πάντων. Έτσι. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πιο περιορισμένη αλλά συγχρόνως πιο συμπαγής. Τόνισε πριν λίγο ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα κατά την παρέμβασή του στην Βουλή της Ρώμης, από την οποία πρόκειται να λάβει σήμερα το μεσημέρι νέα ψήφο εμπιστοσύνης. Η νέα αυτή επαλήθευση της κοινοβουλευτικής στήριξης της κυβέρνησης κρίθηκε αναγκαία μετά την αποχώρηση από την πλειοψηφία της Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Μάμα μία. Μάμα μία, una ράτσα, una φάτσα. Una ράτσα, una φάτσα. Non capisco un... Nada. Nada. Non capisco nada. Το nada είναι στα ισπανικά. Ισπανικά και στα ιταλικά. Αλλά δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη στα ιταλικά. Yeah. Πώς? Τι είναι αυτό? Α, είναι κακιά. Αυτό ε? Είναι κακιό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Εγώ χαίρομαι στην Ιταλία να έχουμε αλλάξει τον πρωθυπουργό και να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη αυτόν τον κύριο. Θέλω, μα ούτως ή άλλως θα την κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνη, ναι. Γιατί ο Μπερλουσκόνη πλέον. Ο Μπερλουσκόνη είναι... τώρα πόσα χρόνια ξέρεις του... ότι θα το διαγράψουν από τη Βουλή. Ναι, ε? Το δι... όχι, πλέον το διάγραψα. Για πέντε... όχι, για τώρα πέντε νομίζω χρόνια. Αυτές τις μέρες θα βγει από τη Βουλή. Τόσα λεφτά έχει φέκει αυτό. Και με αυτά που έκανε. Και τι πάρτι έκανε ο Μπερλουσκόνη, ρε παιδιά. Δηλαδή. Έλεσε ένα πρωθυπουργό να κάνει τέτοια. Γι' αυτό να το διαγράφουν. Να το κάνει κρυφά, αλλά όχι να. Γι' αυτό το διαγράφουν. Τέλος πάντων, θέλετε να πάμε σε μηνυματάκια ή σε ειδήσει, παιδιά. Πάμε σε μήνυμα. Σε break. Πάμε σε break. Σε break. Τίποτα από τα δύο. Όπω. Πάμε σε break. Δεν το ξέρουμε. Εμείς είμαστε. Άκου, ίντρο, Νίκος. Ρε Νίκο, τι είσαι καλός. Σ' αρέσει εμένα, σ' αρέσει και σε τέλει, κοίτα εδώ. Παναγία. Όχι ρε παιδιά, τα ρούχα όχι, δεν έχω φτιάξει το κορμί για το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι που θα έχει γίνει φέτα Ηπείρου. Το έχω αποφασίσει, θα πάω γυμναστήριο. Καλά, σιγά μην πας, όλο αυτό μου λες. Το γυμναστήριο το ξέρει, ναι. Έλα ρε Ντίνο. Πάμε σε επόμενη είδηση. Θα γίνω φέτες. Φέτες, τι φέτες. Φέτα με ψωμί, σ' αγαπώ πολύ. Α, καλά, όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρω, αγάπη μου. Πώς το λένε εσύ αυτόν. Ο Σωτήρη. Ο Σωτήρη. Πολύ τυρί, Σωτήρη. Πάμε στην επόμενη. Αυτή σε συμφωνία επί των δαπανών του προϋπολογισμού για την επόμενη διετία κατέληξαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, γεγονός που απομακρύνει τον κίνδυνο ενός νέου shutdown στις 15 Ιανουαρίου του 2014. Είμαι χαρούμενος που θα αποφευχθεί η αύξηση φόρων, οι οποίοι πρόκειται να παραμείνουν εντός του προϋπολογισμού και επιπλέον θα υπάρξει κάποια μείωση του ελλείμματος, δήλωσε ο γερουσιαστής Rob Portman, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Και εκεί στην Αμερική τραβάνε το ζόρι. Τραβάνε τα μαλλιά τους κι αυτοί. Ναι, ρε παιδιά, Αμερική που πάντα είχε τόσα λεφτά, τώρα τι συμβαίνει. Δανείζεται και η Αμερική. Ναι. Από ιδιώτες νομίζω. Ναι. Ναι, αφού ο Ομπάμα έχει κάνει και αυτό στα δικά Μαντάρα του. Μαντάρα τα έχει κάνει. Ναι. Κάηκα. Όπως το είπε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Το ειρήνη. Και φιλίας. Όχι, ειρήνη Νόβελ. Ειρήνη τι. Το Νόβελ ειρήνη που πήρε αυτός για τίποτα. Έχει και αυτός καταστρέψει την Αμερική λίγο.
Όχι τόσο όσο η προηγούμενη, νομίζω όμως. Και ο Μπούς, όχι, αλλά με τον Μπούς είχαν λεφτά. Ενώ με τα λεφτά, όχι θέμα να πάνε πόλεμους κτλ. Με λεφτά είχαν λεφτά. Ναι, ναι, είχε και επί Κλίντον είχαν. Γενικά όμως, ό,τι και αν πάθουν αυτοί, οι λεφτά έχουν. Λες τώρα που έπιασε η κρίση στην Αμερική και θέλουν να κάνουν και εκεί τα shutdown και όλα αυτά, ναι, να γυρίσει η καλομήρα εδώ στην Ελλάδα. Α, δεν ξέρω. Η καλομήρα. Εγώ θέλω να. Θέλω να έρθει η καλομήρα. Ναι. Κι εγώ θέλω να. My secret combination is a mystery for you. Α, μου έχει λείψει. Έχει πατάτε με κατσάπρα, Σαλφόρνια. Έλα ρε, παιδιά, τώρα τι λες. Φυλάκια. Ένα με κοτόπουλο για την Αμαζόνα. Αμαζόνα. Τη μία πιάνει την άλλη αφήνει. Αμαζόνε μου. Τι είπαμε σε άλλη είδηση. Πάμε. Δώσε πόνο. Γιατί δεν παχαίνει. Πάμε, δεν παχαίνει. Θερμίδες μηδέν, νάδα καλωρία. Θερμή χειραψία είχε ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Ραούλ Κάστρο στην τελετή που έγινε στο Johannesburg στη μνήμη του Νέλσον Μαντέλα. Η κίνηση που και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν αυθόρμητη είναι και η πρώτη επαφή ηγετών των ΗΠΑ και της Κούβας από την αρχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα. Οι δύο χώρες διέκοψαν τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις τους το 1961. Μια μόλο, έγινε χαμός εκεί τώρα. Μια μόλο, τόι εναμοράω ετή. What? Έτσι μιλάνε την Κούβα. Την Κούβα μιλάνε έτσι, το ξέρεις. Όχι. Μια μόλο, τόι μου εναμοράω ετή. Στην Κούβα δεν. Μιλάνε έτσι. Αλήθεια, μιλάνε έτσι. Σαν καθυστερημένοι. Σου το λέω εγώ, μιλάνε έτσι. Το λέω εγώ, εγώ είμαι ο Μάγκα. Σαν retired είναι. Πού πας καλέ πάλι, οχ. Πάμε σε ένα τραγούδι, παιδιά, τα έχετε μάθει κάθε μέρα εδώ. Πάμε τραγούδι. Τι θα γίνει κάθε μέρα. Μ' αρέσει αυτή η μουσική, μου θυμίζει παλιές. Εμένα μου θυμίζει. Παλιά καρτούν. Τι. Παλιά καρτούν. Ναι, αυτά τα πέντε. Καρτούν είμαστε και εμείς. Δεν το θυμάστε. Άκου. Καλό! Ούτε καν, εξαιρετικό, Ξέρω να κάνω και τον τρυποκάρι. Φοβήθηκα. Όχι, δεν το ξανακάνω. Φοβήθηκα. Ανατρίχωσα. Ανατρίχωσε. Αποτρίχωσα. Βγήκε από μέσα μου ο τρυποκάρι. Εσφίχτηκα. Εσφίχτηκες. Πολύ. Το Donald Duck θα φάνει άσχημο. Ρε παιδιά, τι... Τι είναι αυτό! Πολυμίξερ! Είσαι, τελικά είσαι τέτοιο. Τι είναι? Αυτό που γράφει στο τρέιλερ. Πάμε. Που μιλάς με το στόμα. Εγκαστρίμηση. Εγκαστρίμηση. Αυτό δεν είναι. Όλα έχει σχέση με τη. Το εγκαστρίμηση είναι ένα έτσι. Να μιλάς έτσι, έχοντας κλειστό το στόμα. Λες να διαβάσουμε τα Twitter έτσι τώρα. Ναι. Έλα, όχι, να διαβάσω ένα Twitter να μας σε μόνη είδηση. Ό,τι θέλει η ελευθερία. Είδηση. Είδηση. Ναι. Άσε είδηση τώρα. Λοιπόν, άκου τι έγινε τώρα, τρομερό. Αυτοκτόνησε σε εμπορικό κέντρο όταν η κοπέλα του αρνήθηκε να σταματήσει τις αγορές. Πλάκα μου κάνεις. Άκου. Ο 38χρονος Τάο Ισάο, ναι, ήταν επί 5 ώρες στο εμπορικό κέντρο της κινέζικης επαρχίας Τσιανγκτσού, όταν αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον 7ο όροφο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αυτόπτων και το ρεπορτάζ των ξένων μέσων, το ζευγάρι είχε περάσει πολλή ώρα έντασης και διαπληκτισμών πριν την τραγική κατάληξη. Ο Τάο ήταν φορτωμένος με σακούλες και εμφανώς εκνευρισμένος από το ασταμάτητο σόπινγκ της φίλης του και προσπαθούσε να την πείσει να σταματήσει εξηγώντας πως δεν αντέχει άλλο. Πού, πού, μπάφτες! Δεν μπορώ άλλο! Μην πέσεις! Όχι! Don't do it, Τάο! Δεν μπορώ άλλο μαζί σου! Μη καλέ! Όχι, μαζί σου μπορώ όλα και παραπάνω. Να σου πω. Δεν μπορώ! Σε παρακαλώ, πρόσεχε μη σκοτωθείς από εκεί πάνω. Ρε παιδιά! Πρόσεχε! Πίδα! Πίδα, λέει αυτό. Κράτησε με. Πρόσεχε. Μη! Oh. Ε, καλέ! Παναγία μου! Φρανίτο, το σπασές. Ναι. Να είναι το βάρος! Και είναι και σίδερο! Ρε παιδί! Μπορείς να πάρεις ένα πλάνο, σε παρακαλώ. Να είναι τα πάχυτα! Και στόπα, ρε παιδί μου, σούζι, τρως και ψεύδεσαι. Τέλος πάντων, δεν χάλασε. Φαίνεται. Δεν χάλασε. Όχι, μωρέ, φαίνεται. Δεν χάλασε. Δεν φαίνεται, ρε, κρίμα. Δεν χάλασε, τέλος πάντων. Όχι, δεν χάλασε. Παιδιά! Απλά έχει κατα... Ο Φραν είναι σαν τον Κουταλιανό, λιγάει και τα σίδερα. Σπάει και σίδερα μασάει. Τι να κάνουμε! Εσύ και ο Κουταλιανός, αγάπη. Με αυτό το πρόσωπο που μου έδωσε ο Θεός, τι να κάνω. Έτσι. Όχι με αυτό το πρόσωπο, με αυτό την ύπαρξη, τη θεϊκιά.
Τι θέλω να πω. Ρε παιδί μου, ο Κινέζος αυτός. Μα, ναι. Μα βλάχος ήσουνα. Βλάχος. Ρε παιδί μου, όχι, από την τι θες να πούμε. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Πες στην κοπέλα. Ή φύγουμε, ή φεύγουμε από εδώ, ή σε παρατάω εδώ με τις 300 σακούλες και δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο από σένα. Πας και να βρεις άλλη. Ή να μην της δώσει λεφτά να ψωνίσει τίποτα. Ρε παιδιά, άμα πάμε καλά, τώρα αυτοκτόνησε γι' αυτό. Έλα, ρε εσύ, σκέψου τι θα του είχε κάνει αυτή στο σπίτι. Θα τρώγε πολύ παντόφλα αυτός ο μάθος. Λες. Εννοείται, θα του είπα για τον Εύρο, τα έχει κάνει τσατάλια και σου λέει θα πάω να γλιτώσω από αυτήν εκεί. Δηλαδή έλεος. Και θα αυτοκτονήσω. Είδα τις φωτογραφίες, μετά θα τις δείξω. Έπεσε ο κύριος ακριβώς στο διάδρομο μεταξύ τα make-up και τα αρώματα. Τι λες ρε φίλε, τραγικό θάνατο είχε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Συλληπιτήρια, παιδιά. Αλλά να το παιδί σας ήταν λίγο. Τώρα Jazz. Για αυτό το λόγο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Άκου επόμενη είδηση, γιατί από την καλή στη χειρότερη. Ναι! Πάνε. Από τη χειρότερη στην καλή. Δώσε μάνο! Βραβείο ερμηνείας για το γάβγισμα που κέρδισε σκύλος στο Gravity. Το Gravity με τη Σάντρα Μπούλοκ. Ναι. Το έχεις δει. Ναι. Το είδες τελικά. Όχι. Α, τι μου λες, ναι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένας χάσκι Γρυλανδίας τιμήθηκε όχι με ένα, αλλά με δύο βραβεία για σκύλους που διαπρέπουν στη μεγάλη οθόνη για την παρουσία του στο Gravity. Και μπορεί ο σκύλος να μην εμφανίζεται στην ταινία, καθώς μάλλον δεν ταιριάζει σε μια διαστημική περιπέτεια. Ακούγεται όμως το γάβγισμά του σε σκηνή της ταινίας. Ο Νακ-Νακ, πώς το λένε, Νακ-Νακ. Ναι. Τι όνομα είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Τον οποίο ο αστροναύτης Σάντρα Μπούλοκ ακούει να γαβγίζει όταν στέλνει σήμα κινδύνου από το διάστημα, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος σκύλος στον κόσμο, λέει, στην τελετή απονομής των βραβείων Φίντο, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Σιγά το πράγμα. Έλα, Χριστέ. Σιγά το πράγμα που γάβγιζε το σκυλί. Το περίεργο θα ήταν να μην γάβγισει. Έλα, Παναγία μου. Εγώ βέβαια. Τι τη λες, μωρέ. Το πρώτο για μένα. Αλλά τι θέλω να πω τώρα, να του δώσω δύο βραβεία στο σκυλί γιατί κάνει wow. Κάνε εσύ wow wow. Είδες, καλωδιάκι το κάνει. Αυτό είναι σαν ψόφιο, καλέ. Το καλωδιάκι θα μπορούσε να πάρει τώρα το βραβείο. Για κάνε άλλη μία. Πω, είσαι αυτό φοβερός, δεν είναι σκύλι, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Τι να πω, λες και πατάς μια γριά στο πόδι και κάνει. Λες ότι είναι άρρωστο το σκύλο. Τελείως. Θα σε πάμε στο γνηγίατρο αυτό. Την ιατρείο. Γνηγνιατρείο. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι εν τω μεταξύ, σε όλο το έργο, επειδή τώρα το Gravity, ναι. Είναι η Σάντρα Μπούλοκ, μόνη της, όλο αρκούδα πάει το έργο. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Όλο αρκούδα, αυτό μου αρέσει, δεν το έχω καταλάβει ακόμα τι σημαίνει το όλο αρκούδα. Τέλος πάντων, θα το εξηγήσω μετά. Δίνεται αρκούδα. Όχι. Δεν ξέρω. Ούτε αρκούδα είναι, θα σου πω μετά το break. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι λίγο σαν σκυλί. Όχι. Είναι λίγο. Είναι όμορφη γυναίκα. Είναι λίγο. Κάτσε να λύσουμε τις διαφορές. Είμαστε de vuelta, είμαστε στο Local Report. Στο Local Report και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Τελευταίο κομμάτι που είναι τα αγαπημένα μου, τα gossips. Τα gossips, τα gossips. Gossips. Ξέρεις, θα σου πω τώρα. Gossips στα ισπανικά είναι. Κοτίλια. Κοτές. Κοτίλια. Κοτόπουλα. Κοτιλιαίος κοτίλια. Τι είναι τα κοτίλια. Κοτίλια είναι τα gossips. Τα κουτσοβελιά. Τα κουτσοπολίστικα. Εγώ νομίζω ότι τα κοτίγια είναι κότες. Όχι. Μα κουτσοπόλης πώς λέγεται. Κοτιγαίο. 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 Α, κοτιγαίο. Βάμος άλλος κοτιγαίος. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για ένα συμπατριώτη σου. Πολύ ωραίο παιδί, πολύ ωραίο παλικάρι. Τον αγαπώ, το λατρεύω. Θεός. Κοτέλο. Θεότητα. Άκου. Πέρσι μίλησε ελληνικά και άγγιξε τους πάντες με το μήνυμα αλληλεγγύης για τους λιγότερο τυχερούς και μη προνομιούχους σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλψη. Στο φετινό σποτάκι, ο Χαβιέ Μπαρδέ, στηρίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, δεν μας συστήνει τις παστίγες για τον πόρο του άλλου, αλλά ουρλιάζει για όλους όσους έχουν ανάγκη. Αν πονάς κι εσύ, επειδή εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία, ούρλιαξε. Ούρλιαξε τώρα. Ούρλιαξε, λέει ο συμπατριώτης σου. Λέει, και αυτός είπε, παστίγες για το πόνο των άλλων. Παστίγες εσύ για το πόνο παίρνεις, των άλλων. Οι άλλοι σταματάνε να πονάνε. Ρε παιδιά, μάθε λίγο ελληνικά. Πες το εσύ, αγάπη μου, πώς θα το έλεγες εσύ στα ελληνικά. Παστίζει για το πόνο των άλλων. Εσύ τα παίρνεις, οι άλλοι σταματάνε να πονάνε. Έτσι θα το έλεγες τόσο γρήγορα. Αφού δεν μιλάω καλά τα ελληνικά. Βάλε λίγο συνέστημα. Παστίγες ναι. Για το πόνο των άλλων. Εσύ τα παίρνεις. Μη σφίγγεσαι, ρε φίλε. Οι άλλοι σταματάνε να πονάνε. Να το πω κι εγώ στα ισπανικά που μου το έμαθες. Όχι, ναι. Περίμενε. Παστίγιας παρα ελντορόλ παχαίνω. Το όχι παχαίνω.
Απαχαίνω. Αχαίνω. Αχαίνω. Τι παχαίνω. Παστίγιας. Τι παχαίνω, τι αχαίνω. Παστίγιας. Παστίγιας. Παραελδολόρ. Παραελδολόρ. Αχαίνω. Αχαίνω. Μπράβο! Η μαντόδα θα την πάρουν και στην Ισπανία να κάνει διαφήμιση. Λες τώρα η μάνα σου να με προμοτάρει και να με προωθήσει. Η μάνα μου στην τώρα Ισπανία. Δεν μου γράφει μηνύματα, σημαίνει ότι δεν μας βλέπει. Λες να με θέλει για νύφη τελικά. Όχι για σένα, για τον αδερφό σου ίσως. Ποιος ξέρει. Όχι, γιατί είναι πολύ χαρούμενη με την κοπέλα του αδερφού μου τώρα. Α, με την νύφη τι. Με την καινούρια. Σ' αρέσει εσένα η νύφη σου. Αυτή που έχει εδώ και 6 μήνες είναι πολύ καλή κοπέλα. Εντάξει. Καλά, δεν την λέμε... ιστορία του αδερφού μου τώρα. Λέμε εδώ, και τα οικογενειακά μας εδώ πέρα. Τι, μια παρέα είμαστε. Μάντο! Έλα. Πάμε να διαβάσουμε tweets. Θέλετε tweets, παιδιά, εσείς εκεί πάνω. Έχουμε τρομερά tweets. Ναι, ναι, τέλεια. Πάμε. Πάμε στο Facebook. Η Αθανασία λέει καλημέρα, είστε υπέροχοι. Η Χριστιανά. Φράνσε, παντρεύομαι. Είσαι τέλειος και αξιολατρευτός. Αξιολάτρευτος. Άξιος να λατρευτεί. Μαντό, απλά θεά. Θεά. Λες ότι δεν είμαστε στην Παλήνη, είμαστε τον Ολύμπο. Εγώ θέλω εσύ θεά, όλη μέρα, όλη μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα είμαι στην τρέλα. Η Μπικάκη, Φραν, κάνε μας μια πασαρέλα να σε δούμε, por favor. Και προτείνω στην τελευταία εκπομπή του 2013 να ντυθεί ο Φραν. Άι, Βασίλη. Άι, Βασίλη. Και μαντώ, Άγιο Βασιλίνα. Τι λέτε? Λες ρε, εσύ, θέλεις να ντυθούμε Άγιο Βασιλίτσα και Άγιο Βασίλη. Δεν θες, γιατί? Θα βάλεις κυλίτσα. Εγώ προτιμώ να ντυθώ... Σούπερμαν, τι θες? Ναι, κάτι τέτοιο. Μπάτμαν μ' αρέσει Batman. Εμένα μου αρέσει Μπάτμαν. Ναι, ρε, εσύ, τις απόκριες θα ντυθούμε. Τις απόκριες θα ντυθώ Νίκη Μινάς. Όχι. Χάλια, δεν μ' αρέσει η Νίκη Μινάς. Βλάχο, Νίκη Βλάχο. Πάμε. Δεν έχουμε άλλα στο Facebook, στο Twitter έχουμε πολλά. Ωραία, πάμε στο Twitter. Ο Artmant μας λέει, καλημέρα παιδιά, η Μαρία, Φραν. Έλα να γυμναστούμε μαζί σου, λέει. Θα πάτε μαζί γυμναστήριο. Αν πας εκεί δίπλα από το σπίτι μου, πάω. Λες, δεν κουνιέμαι. Άκου η Ούψ Μπούψ τι μας λέει. Ρε, παιδιά, ψηθείτε να κάνετε και τα Σαββατοκύριακα εκπομπή. Θα ήταν. Και τα Σαββατοκύριακα. Τραγικό για εσάς, νομίζω. Εμένα θα μου άρεσε. Η Μάγισσα Φούρκα. Άκου, η Μάγισσα Φούρκα λέει: Φραν, γεννήθηκες για πρωθυπουργό της Ελλάδος, αγορίνα μου. Εγώ. Αν και τα δικά σου ελληνικά τα καταλαβαίνω καλύτερα. Μαντό, καρδουλίτσα. Ότι γεννήθηκες για πρωθυπουργός. Ναι. Αν θα ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Η χώρα θα είχε πάει στα τάρταρα. Τέλος πάντων. Τι λες σου, Ελβετία τίποτα δίπλα μας. Ο Νίκ μας λέει, Μαντό, λατρεύω τα μποτάκια σου, ήθελε να γράψει το παιδί προχτές και το παρεξήγησε. Έχει δίκιο ο Νίκ. Ο Νίκ μας βλέπει από την πρώτη μέρα. Καταλαβαίνει. Καλά, ο Νίκ είναι θεός καταρχήν. Πρώτον, και θέλω να πω ότι δεν έλεγε λατρεύω τα μποτάκια σου, έλεγε λατρεύω. Τα μποτάκια σου, ναι. Και ένα ύψιλον μέσα στο μποτάκια. Ναι. Ο Αντώνης μας λέει, καλημέρα ρε παιδιά, μπορεί να μην σας έγραφα, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαι φαν σας. Ευχαριστούμε ρε Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Τζον Τζον μας λέει, ευχαριστούμε που μας θυμήσατε πόσο μας λείπει ο μικρός μας αδελφός με το Hey Brother από Avicii. Καλημερούδια για το κομμάτι που παίξαμε πριν. Μπράβο. Ο Άλεξ μας λέει, Μαντώ είσαι κούκλα, Φραν μπορείς να κάνεις λίγο twerk. Τώρα να κάνω twerk. Αφού το θέλει ο Άλεξ. Τώρα, στο τέλος θα κάνω twerk. Στο τέλος, τέλος. Ωραία. Η All You Needs Beth, ναι. Αυτό, ναι. Λέει, τι γλυκούλης που είναι ο Φραν, τίποτα για τους One Direction έχετε. Έχουμε βάλει, κοίτα τη γλύκα εδώ. Γλύκα, κοίτα εδώ. Ματάκια, κοίτα εδώ, παιχνιδισμό. Κοίτα στόπα, κοίτα μάτια, κοίτα φίλια. Ζαχαρωτό. Σαν ζελεδάκι, αγάπη μου. Αθουκίταρα. Είσαι ένα ζελεδάκι. Έτσι. Ο Κώστας μας λέει, Φραν, ακανέσερον έχεις φάει, να σου στείλω αν μπορέσω. Τι είναι ακανέσερον? Ακανές είναι αυτό το γλυκό που είναι σαν λουκούμι και έχει μέσα αμύγδαλο. Δεν το θέλω αυτό. Έχει βραβευτεί. Έχει πάρει ποσό βραβεία. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι λες, παιδί μου, έχετε φάει ακανέ, ρε παιδιά. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν μ' αρέσει. Τι να το κάνω, να το καταπίνω. Νοκιέρο. Έφαγε μελομακάρονα, ένα κουραμπιέ, κανένα από τα χέρα πρέπει να φάει. Ξέρεις να φτιάξεις μιλφέι, ένα μιλφέι. Από την Έλσα μελομακάρονα δεν έχεις φάει όμως. Από την Έλσα λέω μελομακάρονα δεν έχεις φάει. Η Έλσα σήμερα ούτε κόμμα μας έγραψε ούτε τίποτα. Τίποτα, η Έλσα σήμερα πάει. Σε ξέχασε, αυτό ήτανε. Τρίγησε τους χυμούς σου και σε πέταξε σαν στη Μέρη λεμονόκουπα. Πλατωνικός έμεινε ο ερωτάς σας. Τι να κάνω! Αφού έφαγε εσκυλή συγκατοικό, εγώ! Εσκυλή συγκατοικό.
Όχι, το, έχω το σκυλί και έχω το συγκατοικό μου. Α, και ότι δεν θα χωρούσε. Ή και η Έλσα, πού να την βάλουμε στο καναπέ, δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται. Έτσι. Θα κοιμηθώ εγώ στο καναπέ, εγώ δεν κοιμάμαι. Όχι, γιατί είσαι τζέντλμαν, θα τη βάλει στο κρεβάτι σου και θα κοιμηθεί στο πάτωμα. Εσύ δεν πα καλά. Τι δεν πάω καλά. Έτσι κάνουνε. Έτσι κάνουνε. Έλα, ρε Μαντό. Τίποτα, αυτά ήταν. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε και άλλα. Έλα να σου πω. Τι? Θα σε μάθω να γίνει τζέντλμαν. Τι πρέπει να μάθω. Πρέπει όταν έρθει η Έλσα να κοιμηθεί στο κρεβάτι και στο πάτωμα. Γιατί δεν πάρει εσύ η Έλσα στο σπίτι σου. Γιατί δεν θέλει εμένα η Έλσα, εσένα θέλει. Ναι, αλλά εμένα με θέλει για καφέ. Δεν σε θέλει για καφέ, εγώ δεν δε, γιατί να την πάρεις. Σε θέλει για να την παντρευτείς, για να κάνετε σχέση. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν οι ειδήσεις για σήμερα στο Λοκαριπόρ από τις 11 μέχρι τις 12.30. Ζωντανά, εδώ με πολύ τρέλα και κορμέλα. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ καλά, όπως πάντα. Ναι. Και ραντεβού εδώ, παιδιά, αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Έτσι. Αυτά. Με πολύ τρέλα και κορδέλα. Με πολύ τρέλα, κορδέλα, μαντώ, μαντώ.